Καραβιές μεταναστών δίχως τέλος από τα νότια παράλια του νησιού με τις λιμανικές και αστυνομικές αρχές να έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού καθώς η Κρήτη και η Γάβδος αποτελούν τους τελευταίους μήνες πύλες εισόδου μεταναστών που ξεκινούν το ταξίδι της Ελπίδας από το Τομπρούκ της Λιβύης με προορισμό την Ιταλία. Και χθε πραγματοποιήθηκε ολονύχτη επιχείρηση για τη διάσωση μεταναστών σε μικρό σκάφο 45 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων, ανεβάζοντα το συνολικό αριθμό μεταναστών σε 226 σε χρονικό διάστημα δύο ημερών. Τι να προλάβει και τι να προλάβει να φυλάξει. Νομίζω όμω. Ε, έτσι καταντάει να γίνει, αλλά πιστεύω ότι ε, ε, επειδή Όλα αυτά τα τελευταί, τις τελευταίες φουρνίες που έχουν έρθει έχουν ξεκινήσει από ένα συγκεκριμένο σημείο α, της ε, Λιβύης. Ε, νομίζω ότι εκεί πρέπει πλέον να εντοπιστούν όλες οι προσπάθειες, να, να γίνουν όλες οι προσπάθειες από μεριά της ε, κυβέρνησης, ούτως ώστε εκεί να ελέγξουν τα πράγματα. Εμπορικό πλοίο περισυνέλεξε τους μετανάστες και με τη συνδρομή λιμενικού σκάφους οι μετανάστες αποβιβάστηκαν νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου ενώ δύο ώρες αργότερα μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο και σπαλιά συγκαταστάσεις του ΚΤΕΛ στην παραλιακή λεωφόρο. Πρόκειται για 64 μετανάστες εκ των οποίων οι 58 είναι Αιγύπτιοι, οι 4 Σύριοι και 2 από το Σουδάν ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται 13 ανήλικοι. Όλοι είναι άντρε και είναι καλά στην υγεία του με του μετανάστε να φιλοξενούνται στον ίδιο χώρο με του 72 μετανάστε που εντοπίστηκαν χθε το πρωί ανοιχτά των καλών λιμένων. Όσο προχωράει όμω ο καιρό, θα δείτε ότι τα... οι μετανάστε έρχονται σε μεγαλύτερη πυκνότητα και με, περισσότερο... με περισσότερου μετανάστε. Γι' αυτό και ο οργανισμό λιμένο φρόντισε πολύ γρήγορα έστω να τελειώσει λίγο. Τη νέθουσα εκεί των παλαιών κτέλ, ούτω ώστε να μπορούν οι άνθρωποι τουλάχιστον να ζουν σε πιο καλέ συνθήκε από ό,τι ήταν στην αίθουσα του λιμενεργατών. Πρόκειται για την τέταρτη φουρνιά μεταναστών σε δύο ημέρε. Το πρώτο καραβάνι με του 47 μετανάστε εντοπίστηκε το βράδυ τη περασμένη Πέμπτη νότια τη Γάβδου με του διασωθέντε να φιλοξενούνται σε χώρο του Ρεθύμνου. Ακολούθησε η διάσωση 72 μεταναστών νότια των καλών λιμένων, καθώ και η διάσωση 43 μεταναστών στην παραλία Ήλιγκα των Σφακίων. Το να επαναλαμβάνεται συνεχώ και να ξεκινούν συνεχώ από το ίδιο σημείο, άρα υπάρχει κάποιο κύκλωμα το οποίο διοργανώνει όλε αυτέ τι μετακινήσει προ την Ελλάδα. Το πρωί οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Ηρακλείου οι δύο φερόμενοι ω διακινητέ των μεταναστών που κινδύνεψαν προχθέ βράδυ νότια των καλών λιμένων. Πρόκειται για δύο Αιγύπτιους ηλικία 29 και 17 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μετανάστες δήλωσαν ότι πληρώσαν από 2.000 έως 4.000 δολάρια ο καθένας προκειμένου να ταξιδέψουν προς την Ελλάδα. Σε ποιο δεν θα κάνει εντύπωση ένα παιδί 17 χρονών να διοργανώνει μετακινήσεις μεταναστών. Φορεί τη Κρήτη πάντω δεν κρύβουν την ανησυχία του με φόντο τι αυξανόμενε μεταναστευτικέ ροέ προ την Κρήτη, τονίζοντα την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυση τη φύλαξη των θαλασσιών συνόρων.